Ουρές και κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλούν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κόμβο Τζοράκη. Από το μεσημέρι της Παρασκευής τέθηκαν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φαναριού στο ρεύμα προς Γάζι, λίγο πριν το ομώνυμο κατάστημα Τζοράκη, καθώς και στην αντίθετη πλευρά με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, μετά από τη ΔΕΙΑΜ. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται πως έπιασαν εξαπίνη στους πολίτες του Δήμου Μαλεβιζίου που προβληματίζονται για το τι μελιγενέστε το επόμενο διάστημα και κυρίως τις ώρες αιχμής. Α, τώρα το κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια. Όχι. Και πώς σας φαίνεται τώρα? Και νόμιζα ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, αλλά τελικά ναι. Το πρωί δηλαδή πέρασε από εδώ, αλλά δεν είχε κάτι. Mm-hmm. Τώρα το βλέπω. Έχει λίγο κίνηση. Εντάξει, δεν το ήξερα. Καλά είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ελπίζω να το φτιάξουν. Όταν φτιαχτεί ο κόμβος, να μην έχει τόσο κίνηση. Προβληματισμός υπάρχει και στους επιχειρηματίες της περιοχής που φοβούνται πως τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου θα προκαλέσουν ασφυξία στα καταστήματά τους με ολέθριες συνέπειες ακόμα και για την ίδια την οικονομία της περιοχής. Καταλαβαίνουμε και τους πολίτες, καταλαβαίνουμε και τους επιχειρηματίες ότι δημιουργείται μια αναστάτωση. Ό,τι μπορούμε σαν Δήμος θα το κάνουμε και με το παραπάνω θα το κάνουμε. Και αν χρειαστεί, σας ξαναλέω. Και μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι στη μελέτη απάνω, θα το κάνουμε. Από την πλευρά της πάντως, η Δημοτική Αρχή εμφανίζεται καθησυχαστική, σημειώνοντας τη σπουδαιότητα του έργου, ζητώντας παράλληλα την κατανόηση όλων. Θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό έργο για το Δήμο Μαλεβιζίου. Είναι ένα έργο το οποίο το ζητούσαν για πάρα πολλά χρόνια οι πολίτες. Ξεκίνησε αυτό το έργο. Το δύσκολο κομμάτι του έργου έχει αποπαραταθεί, έχει φύγει. Και είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να γίνει και να μην στεναχωρήσει κανένα.